μήνυμα προς τους προδότες, προς τους πλανεμένους που πραγματικά τους λυπάμαι και προς το ένα κομμάτι της προδοσίας. Βέβαια, θα πω το εξής, ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην προδοσία, τελικά τώρα έχουμε και προδοσίες μεταξύ προδότων. Λογικό δεν ήταν, ρε παιδιά. Προδότες άνθρωποι είστε, ανθέληνες, ζώα. Δεν θα προδώσετε μεταξύ σας. Βλέπουμε λοιπόν, καταρχάς, να πω για την Νάνση Γεωργοσοπούλου. Νάνση Γεωργοσοπούλου, πέραν που είσαι διαγεγραμμένη, το γνωρίζεις αυτό. Βέβαια δεν αντιλαμβάνουμε και ως νομικός που είσαι. Νομίζω ότι τις παρετήσεις τις κάνεις στο γραφείο σου και τις κάνεις στην κεντρική σου διοίκηση. Παρετήσεις στο Facebook, πρέπει να είσαι πολύ γελία να κάνεις παρέτηση στο Facebook. Βέβαια, θα πω και το εξής. Με το χοντρό σου δέρμα και ενδεχομένως και το τείχος, το λίπος που έχεις από μέσα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να τεθεί, ως παχύδρεμο, δεν σε νοιάζει καν τι γράφεις. Δεν ξέρεις καν τι γράφεις. Και αυτό που λέω δεν είναι προσβολή. Είναι αλήθεια. Είσαι εντελώς παχύδερμο. Σου έχω θέσει τόσα ζητήματα. Σου έχω θέσει όχι κατηγορίες, πραγματικότητες που έχεις κάνει. Συνεχίζεις και μιλάς με για Ελλάδα εδώ. Κάνεις μια πλάκα. Διατηρείς μια χοντρό μπεμπέκα που είσαι, δεν είσαι πάνω από 8 χρονών με αυτή τη νόηση που διατηρείς την επικοινωνία. Αλλά και το χοντρό κομμάτι του εαυτού σου, το χοντρό πέτσο, δεν σου επιτρέπει, δεν έχεις καθόλου εδώ. Έχεις παραδοθεί τελείως. Δεν ξέρεις καν τι γράφεις. Κατά κόσμο είσαι αμόρφωτη, όχι μορφωμένη, είσαι αμόρφωτη τελείως, αλλά κατά την πραγματική ελάνια έννοια είσαι μορφοποιημένη τόσο συστημική και τόσο δογματισμένη, με τόσα κόμπλεξ που ούτε που τα καταλαβαίνεις. Βγάλεις μια κατάπτυστη δήλωση δημόσια παρέτησης. Στο γραφείο παρέτησης και φεύγεις. Φυσικά, σου είπα και την άλλη φορά, ένα ηχητικό που πραγματικά αν υπήρχε μέσα σου κάποια εδώ ή κάποια αξία, θα πρέπει να έχεις αδυνατήσει ήδη, να σου είναι 40 κιλά και όχι 400. Αλλά δεν έχεις καμία αξία, δεν έχεις κανένα κύτταρο που να ευαισθητοποιηθεί, οπότε συνεχίζεις και γράφεις ως βόδι που είσαι. Όμως, έχω πει ότι ενώ μιλάω σε σένα, μιλάω και σε άλλους ανθρώπους. Η Ελλήνιο Συνέλευση δεν έχει καθόλου αξιακά πια. Ούτε που τα κατάλαβε βρεζό τα αξιακά. Ποια Ελλήνιο Συνέλευση δεν έχει. Τι έκανες με αξιακό. Ακόμα και τώρα που γράφεις, πλάκα κάνεις. Σούπα. Θα λαλίσετε. Ο όρκος, μόλις πας να προδώσεις, θα σας κάνει και θα λαλίσετε. Θα δείτε πόσο ξεφτύλα θα γίνετε. Εκείνο που θέλω να πω όμως, εκτός όλων των άλλων, που γράφεις, να είσαι καλά για την Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο για την Ελλάδα. Γιατί για την Ελλάδα δεν παλεύεις και εσύ πριν με γνωρίζεις. Βέβαια. Έμαθες απελευθέρωση, έμαθες αξιακά. Είχες ποτέ στο λεξιλογιό σου αξιακό, κυριαρχία, παγκόσμια καταπιστεύματα, δημοκρατία. Μιλάς και για δημοκρατία. Λες και ότι γνωρίζεις βρεζό, παχύδερμο, τι είναι η δημοκρατία. Όλα αυτά που κάνεις είναι μέσα τη βάση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία για σένα είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Οπότε πρέπει να έχει δημοκρατική διαδικασία. Βέβαια. Να έρθεις, να λωνίσεις, να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και δεν έκανες. Σε την Ελλάδα. Διέλυσες τα μυαλά, είσαι μαζί με τον άλλο τον ξεφτύλα, τον πίτουρα από την αρχή. Θα τα πούμε αυτά όμως. Όμως αυτό που θέλω να πω και την άλλη φορά σου έκανα μια παρατήρηση. Γράφει συνέχεια. Άνθρωποι να λυτρωθούμε. Βρέα αμόρφωτο. Βρέα αμόρφωτο υπαθροπίδιο. Σου είπα και την άλλη φορά να πει τη λέξη τι σημαίνει λυτρωθούμε. Γνωρίζει ρε αμόρφωτη δικηγορίνα. Γνωρίζει τι είναι που τη γράφει. Ελάνια κόρη, μα δεν τρέπεσαι λίγο. Έτσι ήταν ελάνιες κόρες. Δεν θα σε προσβάλλω αν σε πω ασβό. Αλλά πες μου κάτι. Σου είπα και την άλλη φορά, ξαναγράφεις τη λέξη λυτρωθούμε. Ξέρεις την λύτρωση. Έλα να σε μάθω. Επειδή δεν ξέρεις λοιπόν. Επειδή είσαι ένα παράνομο γονίδιο σε αυτόν τον τόπο, χρησιμοποιείς και το λυτρωθούμε πάλι. Και δεν γνωρίζεις τίποτα. Κατά τα άλλα, γράφεις συνέχεια και μιλάς. Σε μια διαλεκτική που ούτε καν την καταλαβαίνεις. Η λύτρωση είναι τα λύτρα. Και λυτρώνεσαι όταν σε έχουν πάρει απαγωγής και πληρώνεις τα λύτρα και λυτρώνεσαι. Εσύ, τι μας γράφεις να λυτρωθούμε ρε Νάση που δεν ξέρεις που πάντα τέσσερα. Αλλά μιλάς και για αξιακό. Ούτε που καν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καταλάβες γιατί ο τίτλος είναι ψεύτικος και δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Συστημικό ανθρωπάκι και εσύ και άλλα μεγάλα. Η λύτρωση είναι λοιπόν λύτρα. Εμείς τι λύτρα να δώσουμε σε ποιον.
Άκου ποιος άλλος ζητά λύτρα. Στην εβραϊκή την γραφή, αυτό το μουρλοβιβλίο που μουρλάνε τον κόσμο, και σένα μαζί κι άλλους, ναι, ο Χριστός είναι το αντίλυτρο, δηλαδή αντί του λύτρου, και ήρθε να μας λυτρώσει. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο άλλος ο βρωμό Θεός, ο γάμο Γιαχβέ, ναι, ήμασταν αμαρτωλοί με το προπατορικό αμάρτημα και έστειλε το γιο του για λύτρα και εμείς πρέπει να δώσουμε λύτρα. Και ξέρεις για κάτι να γελάσεις, η μονάδα μέτρησης λύτρου ξέρεις πότε βγήκε? Από πού βγήκε? Δεν ξέρεις, Το λύτρο είναι όταν οι Εβραίοι έδιναν στον δαίμονα αίμα για αυτό που του χρωστούσαν. Και έτσι ξεκίνησαν τις περιτομές. Και το λύτρο είναι μονάδα μέτρησης όγκου αίματος. Και εσείς και εδώ μας το επέβαλαν ως μονάδα μέτρησης όγκου πάλι, ως λύτρο. Λύτρο. Αυτό σημαίνει. Και εσύ μας λες να λυτρωθούμε. Βέβαια άδραξα την ευκαιρία. Βεβαίως δε αμόρφο το πλάσμα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται και γράφεις. Και χτυπάνε και παλαμάκια, σαν την άλλη φορά με τη δίκη που οι άλλοι κάναν like στην αλήθεια και την ήξερε τι έλεγε. Αυτοί τους αξίζεται. Αυτοί σε εσάς. Αυτοί αξίζουν και εσείς αξίζετε σε αυτούς. Δεν αξίζετε παραπάνω. Κατάλαβες, είναι το λύτρο. Άρα για εξηγήσε μου τώρα από πού να λυτρωθούμε. Οπότε εμείς τι να δώσουμε, αμά. Τι να δώσουμε. Πώς θα λυτρωθούμε. Δώσαμε. Δώσαμε φόρους, δώσαμε τα πάντα. Εσύ από πού θα λυτρωθούμε. Δεν καταλαβαίνεις τι γράφεις. Αλλά κατά άλλα είσαι ρομαντική, πας για Ελλάδα. Πάμε λίγο παραπέρα. Λυπάμαι πραγματικά τα παιδιά σήμερα που είδα, τα οποία είναι copy-paste και φυσικά εσύ και η Σφολιάτα, αυτή ήταν η προδοσία μου, ρε. Εσύ η Σφολιάτα, ο Μιμίδης και όλα τα παρατρεχάμενα, να μιλήσουμε για το ρέπα και να πάτε και να λέτε τον αρέπα Απόλλωνα. Θα θυμίσω λοιπόν στα παλικάρια και στους συνέλληνες, αυτό το λεκανά, αυτό το ξεπλένι, μαζί με τους πράκτορες που είναι από πίσω και έχω ξαναγράψει το 16, δεν θυμάμαι πότε έγραψα, άνοιξε ένα γραφείο με την Νάνση μαζί. Ήταν η Νάνση, ο αδερφός της Νάνσης. Λοιπόν, ο ρέπας και έκανα 4-5 πρακτορία. Να ανοίξουν την Χαλκίδα 1. Ήταν δε τόσο δαιμονισμένο το άλλο που τους είχε ψήσει ότι απ' έξω θα γράψουμε και τη λέξη του Γιαχβέ. Δηλαδή θα βάλουμε Ελλήνων συνέλευση και Γιαχβέ. Ακούτε, ρε συνέλληνες. Τους έστειλε στο διάλογο και έκλεισε το γραφείο. Ωστόσο αυτό το ζόμπι, ο σημερινός εισερχομένος Απόλλωνας, μα δεν τρέπεστε, ρε παιδιά. Μα δεν υπάρχει όριο, ρε, σε αυτή τη γελιότητα, ρε παιδιά. Απαγορεύεται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν και να βάζουν ονόματα στα παιδιά τους, τα ονόματα των Ολυμπίων. Δεν συζητάμε τώρα που είναι αυτοί. Θα καταλαβαίνετε τι λέμε, αυτό το αμόρφωτο γίδι. Και κάθεστε τώρα εσείς να μου πείτε, ο βασιλιάς μας, ο Απόλλωνας. Τίποτα, θα πω τη λέξη ότι ήσασταν για ίδρυμα, αλλά δυστυχώς σε αυτή την πολιτεία, τώρα που ζούμε αυτό το ξεκάρφωμα που ζούμε, δεν έχει ψυχιατρία και αν σας στείλουμε εκεί μέσα θα γίνεται χειρότερα. Οπότε θα περιμένουμε την Ελλήνων πολιτεία για να στήσουμε τα σκληπία μας. Αλλά ωστόσο, πραγματικά σας λυπάμαι και κάνετε και δημόσια ανάρτηση ότι είμαι δούριος ύπος. Σας είπα, όλοι εσείς που γράψατε ότι είμαι δούριος ύπος και ότι έχω παραδοθεί στο καθεστώς. Και πάμε με το ρέπα γιατί αυτός είναι ο Απόλλωνας. Όχι μόνο εκτεθήκατε, όσον αφορά μιλάτε για το όνομά μου, θα πρέπει να δώσετε αποδείξεις. Αλλιώς θα είστε μέσα στην εγκληματική συμμορία που οργανώνεται αυτό. Ωστόσο όμως, ρε, λυπάμαι τόσο πολύ που αυτό το ζώο το ρέπα στη Θήβα, και αν ακούσουν κάποιοι Θηβαίοι το ηχητικό μου, αλλά και άλλοι συνέχεια από τον εκεί, όταν έγινε λοιπόν στη Θήβα, που είχε έρθει και στη Θήβα αυτό το ζόμπι και μου έλεγε τον κόσμο. Στη Θήβα λοιπόν, μόλις τελείωσα την ομιλία, κάλεσα αυτό και την ομάδα της Χαλκίδας όλη σε ένα μπαγκάκι δίπλα στην πλατεία. Ήθελα να του πατήσω κάτι φάπες να το λιώσω και του φωνάζω: «Πες μου ρε ζώο», του λέω. «Τι λες ρε εσύ, τι λες ρε στους Ελληνές μας, τι Απόλλωνας είσαι ρε ζωντόβολο, έζη τα μούτρα σου, τι γράφεις ρε, τι λες ρε και τρελαίνεις τον κόσμο ρε μάλακα». Ανάπηρο. Του είπα λοιπόν αυτά που του πάντα πω και τι μου απάντησε. «Εντάξει ρε Σόρα, εγώ είμαι τρελός. Αυτοί γιατί με πιστεύουνε?» Αυτή ήταν η απάντηση στην πλατεία της Θήβας. Τώρα βλέπω εγώ αυτό το ανάπηρο ζόμπι τώρα. Είδα και κάποια δόση. Έχει πάρει τις επικλήσεις αυτές που έχω γράψει και τις έχει αλλοιώσει ή τις έχει κοντίνει
Και κάθεται και λέει επικλήσεις. Άμα θέλει κάποιος επικλήσεις να διαβάσει αυτές που έχουμε, να διαβάσει όπως είναι. Δεν στερείσαι που κάνω το δικαίωμα. Μα αυτό το ανώμαλο παιδί τώρα. Με αυτό το ανώμαλο παιδί και κάνατε. Πες το, 8-7 παρατήσεις πόσες είναι για να μας πείτε. Και γιατί δεν πηγαίνετε, ανάγκη να μας το πείτε στο Facebook, δηλαδή που πάτε. Εκτεθήκατε τόσο πολύ που είστε για ίδρυμα, έτσι. Με λυπεί πραγματικά όλη αυτή η γελιότητα. Την έχω ξαναζήσει βέβαια εγώ αυτή τη γελιότητα. Τέτοιες γελίες καταστάσεις εγώ προσωπικά τις έχω ζήσει. Τις έχω βιώσει με πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Το έχω βιώσει με πιλαμπράκι. Θυμάμαι την Παπαδά, μακαρίτησα τώρα βέβαια, αλλά κι άλλα. Τρελαμένα μυαλά. Έλεγε στην Παπαδά, κατέβαινε διαστημόπιο στο μπαλκόνι της, ήταν παρέα με τον Γαβαλά. Η Παπαδά με τον Γαβαλά ήταν παρέα, πακέτο, κολλητή. Ο Γαβαλάς έχει παλιές καταβολές και τώρα του βγαίνουν. Μην νομίζεις τα χαράγματα δεν φεύγουν. Η Παπαδά πήγαινε βόλτα με διαστημόπιο. Το βράδυ έφευγε, ερχόταν, έβλεπε τον Καλογερόπουλο, είχε δηλώσει ότι μεταμορφώθηκε μπροστά της και τον έλεγε μάγο και μεταμορφώθηκε. Εντάξει, έχουμε πολλά παιδιά τέτοια τα οποία δεν είναι καλά στα μυαλά τους. Εσύ δηλαδή, πόσο εσείς δεν συνέγινες, πόσο επιρρεπείς την γελιότητα είστε, ρε. Και βγήκατε εσείς να πείτε ότι είμαι δούριος ύπος. Το πω και ο γελίος, το ζώο. Έχετε καταλάβει τι κάνει το ζώο αυτό. Ξέρετε πόσος κόσμος έχει τρελαθεί με την αριθμοσοφία. Έβλεπα εκείνο τον Μπακαμπούκα το Φουκαρά, καλό παιδάκι από την Κοζάνη, το οποίο είχε κάτσει και να κάνει. 2016 αυτό, 2017 αυτό, 527. Ρε είστε τρελαμένοι, ρε μαλάκες. Έχετε κάτσει με μια εβραϊκή λίστα που έχουν κόψει 27 γράμματα τα οποία δεν είναι και δικά σου όλα. Τα πραγματικά δεν τα έχουν μέσα. Τα έχουν χωρίσει σε εννιάδες και έχουν βάλει πάνω. 10, 100, 1000. Δηλαδή, τα 9 έχουν όλα άθροισμα 100. 10. 10 ή 1. 1, 10. 1. Οπότε τα πρώτα 9 έχουν 1. Τα επόμενα 9 έχουν 10. Τα επόμενα 9 έχουν 100. Οπότε που σημαίνει το α, β, γ, δ, ε, ζ, ι, θ, γ, 1. Α, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και από κάτω έχουν 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Και από κάτω έχουν 100, 200, 300. Έχετε καταλάβει γιατί η γελιότητα είναι αυτή. Οπότε 1, 2, 3, 5, 9, αυτά είναι. Και από κάτω έχουν 10, 20, 30, 40, 50, τα επόμενα 9. Και τα άλλα είναι 100, 200, 300. Με αυτή τη γελιότητα, με αυτή την παπάτσα, κάθονται μετά και βγάζουν αριθμο μαλακίες. Αριθμο κεράτ. Δηλαδή μιλάμε ένα γελία τα πράγματα. Και αφού λοιπόν τη λέξη την κάνει αριθμούς με έναν τρόπο τόσο τρελό, τόσο αφαιρεμένο, τόσο γελίο, τόσο τελείω να πάει στο διάλο, κάθεται μετά να το ξανακάνει αριθμούς. Τόσο μαλάκας. Και μετά αρχίζει και κάνει μελλοντολογίες και μελλομαλακίες. Και κάθεσαι εσύ να μου πεις τι κάνει. Ρε είστε γελίοι όλοι, ρε είστε τρολαμένοι. Ρε οι μασόνοι έχουν βγάλει χιλιάδες βιβλία με τις αριθμολογίες να πάτε στο διάλο. Οι καφετζούδες. Πα στην καφετζούδα και τι μπουρδαθεί να πηγαίνει στου αμάνου και στου κατσεφετζούδε. Έχω δει χιλιάδες γελία πράγματα μέχρι να έρθω μέχρι εδώ. Όχι, δεν ήξερα τόσα χρόνια. Αλλά τώρα το παρακάνανε. Διαβάζουν οι καφετζούδες τον καφέ. Κάθεται λοιπόν να σου πει: α, μεγάλη η πόρτα θα διαβεί. Αυτό θα έρθει. Α, η γυναίκα σου έχει γκόμενο. Αυτό κάνει αυτό. Μην περιμένει πολλά. Ό,τι μαλακία θέλετε. Έχει τα πάντα τα οποία τα δίνουν κόμπο στο κεφάλι του. Διαβάζουν το φραπέ, διαβάζουν το χέρι, διαβάζουν το πόδι. Τελικά τώρα στην Αμερική ξεκινήσαν και διαβάζουν τα κολομέρια. Ξεβρακώνεσαι και αρχίζει και σου πιάνει τον κόλο και σου λέει ακριβώς ότι ναι, σου λέει το μέλλον. Ρε δεν τρέπεστε λίγο. Τελικά μόνο τα αρχίδια δεν διαβάζουν γιατί γίνει το θείο σχέδιο και ντρέπονται και δεν θέλουν να το διαβάσουν. Ρε μας δουλεύετε όλους, ρε. Ρε έχετε μουρδαθεί, ρε. Κάτσατε εσύ γύρω στον ξεφτυλοπίτουρα. Όπως και να έχει όμως, είναι επιλογή σας. Πραγματικά σας λυπάμαι. Έχω δει χιλιάδες πράγματα σε αυτόν τον τόπο και φυσικά ότι χτυπήσω ή τον δύρω άμα τον θέλετε είτε με λέξεις είτε με τρόπους για να καταλάβει αυτό το ζώο τι κάνει ή να γλιτώσω τα υπόλοιπα παιδιά που πάνε να τους πάρει το μυαλό τελικά έρχεται εναντίον μου. Αυτό το βλαμμένο λοιπόν μετά από τόσα χρόνια έρχεται να μας πει τι και τι θέλει και τι θέλει και θα κάνει ομιλία και η ομιλία θα είμαι εγώ. Από εκεί και πέρα πάρε και κατάλαβε γιατί μιλάμε. Να σας εξηγήσει αυτό το ζόμπι. Και ακόμα δεν τον έχετε δει, δεν τον έχετε δάρει, δεν τον έχετε κρεμάσει και γάμο, τον έχετε σταυρώσει. Αν δείτε μια ωραία αλιά, να το βάλετε εκεί, να το δείρετε άσχημα,
να σταματήσει να λέει μαλακίες. Έχω δει λοιπόν χιλιάδες πράγματα. Και άλλη περίπτωση, στην Κρήτη. Αρτέμι μου, Αρτέμι μου, η Ολυμπία μας, η Ελλάδα μας. Τι καλή γυναίκα, μπράβο. Τελικά η γυναίκα ήταν Ινδουίστρια, έπουλαγε ματζούνια στον κόσμο, άνοιξε ένα γραφείο για γίνω συνέλευση γιατί έχει κόσμο και όλοι οι διάλογοι έρχονται σε εμάς γιατί έχουμε κόσμο και κοιτά τι να κάνει και πώς να κάνει business. Και όσοι πέρασαν από την γίνω συνέλευση, κοιτάξαν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να τεινάξουν τα μυαλά του στον αέρα. Ο Λαμπράκης το ίδιο έκανε. Ο Αρτέμις δεν έχει τίποτα, εμείς τα έχουμε όλα. Θα ανοίξουμε κινσέπ, θα φέρουμε λεφτά, θα φέρουμε πετρέλαιο, θα κάνουμε. Έκανε όρκο στα 33 σύμπαντα. Ρε μουρδαθήκατε όλοι, ρε. Δεν το βλέπετε που πάει το μαγαζί. Δεν βλέπετε καθέναν πως κελαϊδάει και φεύγει. Και μετά παίρνει και απολυτήριο. Το Βαλσαμάκης κάνει ορκομουσία στον Αγιώργη και κλέβαν τα πρόβατα στην Κρήτη. Πολύ θέλει να φύγεις. Και εσείς τώρα αυτά τα μυαλά ήσασταν μέσα και εσείς δικούσατε γραφεία. Βλέπεις τελικά η Αλληλού συνέλευση το πρόβλημά της είναι διοίκηση. Μα δεν μπορεί να συνεχθεί. Εσείς τώρα, εσείς τα παιδιά τώρα που γράψατε, που αν το θέλετε, είχατε το θράσος να γράψετε αυτή τη γελιότητα. Ο εσαρκωμένος Απόλλωνας, μα είστε βλαμμένα. Και όχι χαμηλά. Ψηλά, πολύ, ναι, γιατί όλοι. Ο Καλογεράκης είναι ο εσαρκωμένος Οδυσσέας, έρχεται με το σκάφος της Αθηνάς. Ο άλλος πάει βόλτα με τα διαστημόπια. Θυμάμαι, στην Πάρο. Στην Πάρο είχαμε μια ωραία εστίουλα. Καλή. Από την Πάρο, βέβαια. Βέβαια από την Πάρο, στην Πάρο λοιπόν είχα μια ωραία αστεία, έρχεται μια μέρα ένας, δεν θυμάμαι και το όνομά του, έκανε ρέκι. Α, άπλητος. Να με βρει, να μου εξηγήσει, να μου κάνει. Ρέκι. Ήτανε ρέκι, έπαιρνε σεμινάρια 25-30 ευρώ να μάθει τον κόσμο να κάνει ρέκι. Η αμορφωσιά του κερατά, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ψήσιμο του κόσμου. Τελικά υπάρχει πολύ αφαιρεμένος κόσμος από πολύ αφαιρεμένος. Δηλαδή είναι πολύ κατεβασμένο το επίπεδο. Αλλά η κοσμοθέαση, η Ελλάνια βέβαια, αλλά μη μου πειράχτε τον Χριστό, γιατί έχουμε πρόβλημα. Για παιδιά, δεν υπάρχει πιο πίτσα από αυτό. Διδάσκει ρέγγι, είναι χριστιανός του κερατά, αλλά είναι Εβραίος δηλαδή, αυτό είναι. Είναι Εβραίος, αλλά η κοσμοθέαση Ελλάνια. Και δεν ξέρει κανένα καλά. Δεν ξέρει τίποτα. Και όμως αυτός είναι δάσκαλος. Και θυμάμαι τότε, προσπάθησε αυτό το λιγουριό να προσεγγίσει δικούς μας ανθρώπους και στη Θεσσαλονίκη τον κυνήγησε ο Θανάης ο Κυπελούγλου. Και άλλα παιδιά. Αφήστε παιδιά, θα σας πω εγώ τι θα κάνω. Εγώ ξέρω, ο Αρτέμις. Και μου έχει πει εμένα ο Αρτέμις, τι του είχε πει ο Αρτέμις. Και που έλεγε λοιπόν μεγάλη γνωριμία μέχρι που έλεγε λέω εγώ του Αρτέμι τι να κάνει. Άκου το ζόμπι. Και το παίρνω τηλέφωνο και το θα σε σκίσω όπου σε βρω. Θα σε δείρω πολύ άσχημα. Τι λέει ρε ζώ. Τι να μου πεις εσύ ρε βλάμενο. Και το διώξα με κλωτσές. Αυτό από τότε λοιπόν θύμωσε. Και έχει την Πάρο, την έχει διαλύσει. Είχαμε και με έναν πυρήνα εκεί πέρα λοιπόν. Βλέπετε πόσοι τέτοιοι κομπογιανίτες έρχονται. Ξέρετε πόσοι κομπογιανίτες έχουν περάσει από μένα. Θυμάμαι τον Τζάμπο τον Φουγκαρά. Ένα πολύ καλό παλικάράκι. Ήρθε μια μέρα, άλλα τρία παλικάρια, να μου κλείσουν ραντεβού με ένα δάσκαλο. Ένα σαπιοδόντι, ένα βλαμμένο να πούμε. Τελικά έφυγε άβρεχο. Από την ημέρα που έφυγε, τελικά τα παλικάρια θυμώσαν. Ρέχετε τρολαθεί με τους αμάνους, άντρε. Βράτε, πετάξτε τους έξω. Βράτε τα βλαμμένα όλα, αρέσει. Μυαλό δικό σας δεν έχετε. Ωραία, αρρωστήσατε. Κοίτα πώς γίνεται. Πραγματικά σας λυπάμαι και έχω λυπηθεί πολύ κόσμο. Μπορώ να σας μιλάω μέχρι αύριο το τι έχει έρθει στον δρόμο μου. Ο άλλος ήρθε μια μέρα ένας από την Αμοργό και μου γονάτισε και μου φύλαγε τα παπούτσια. Σήκα πάνω. Σε παρακαλώ, μου λέει. Εγώ υποκλίνω μέσα σε νεύρα. Σήκα πάνω, του λέω τώρα. Σήκα πάνω και άσε τα τσίρκα. Ναι. Τελικά έγινε εχθρός μου. Τόσο πολύ με εκτιμούσε, έτσι. Και αυτός με την κοσμοθέαση πολύ. Πολλά τρελαμένα μυαλά εκεί έξω, παλικάρια μου. Και θέλει προσοχή. Είστε επιρρεπείς στη γελιότητα και επιρρεπείς σε όλες τις... και θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Πραγματικά με λυπεί το γεγονός για τέτοια άτομα. Και φανταστείτε τώρα εσείς να κοιτάει ένας σοβαρός άνθρωπος απ' έξω και να βλέπει αυτά τα άτομα που παραιτηθήκαν ή την Κιούλου παράδειγμα, να πηγαίνει στο γραφείο τώρα και να λέει αυτές οι γελιότητες. Φαντάστε να πας στον Πακαπούκα, Πακαπούκας να έχει... να είναι πρόεδρος ή να είναι σε συμβούλιο
και να έχει μουρλάνει τον κόσμο στην παπαριά με τους αριθμούς του γελίου του ρέπα και του κάθε μαλακισμένου. Τι άλλο να πω. Γι' αυτό χρειάζεται να καθαρίσουμε. Αυτό λοιπόν εγώ το βλέπω κάθαρση. Και πρέπει να φύγουν αυτά και παλιά παιδιά που ήταν και στη Λαμπρακιάδα. Χαράγματα, χριστιανικά πολλά, καρκινώματα μέσα μας. Δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται να κάνεις χατήρια. Φαντάσου λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τώρα που τους βλέπεις να ήταν σε γραφείο και σε πόστα, δεν μιλάμε για θέσεις κυβέρνησης τώρα, άστο να πάει, και να έχουν το σύμβουλό τους αυτό το ξεφτύλα, αυτό το ζώο, και κάθε ζώο από πίσω, η Γιωργουσοπούλου να πηγαίνει γύρω-γύρω με το ρέπα και με τον αδερφό της, για να κάνουν τι. Να κάνουν στον Απόλλωνα παρέα. Παιδιά, είστε τρελοί. Αυτή είναι η προδοσία. Πάρτε τη Φωλιάτα λοιπόν που ήταν, που ήταν φίλοι με την Γιωργοσοπούλου. Πάρ το Μιμίδη. Πάρ και το Γιάννη. Πάρ τους όλους μαζί. Πάρ και αυτά τα φερεμένα όλα. Πάρ τον Καζαμία που δεν βάζει γλώσσα μέσα και δεν ξέρει τι θέλει. Ενώ είχατε γραφεία δικά σας. Τα καταστατικά σας ήταν εκεί. Μάλιστα. Σας εύχομαι καλή σας διαδρομία με αυτό το γελίο. Δεν μπορώ να αναφέρω το όνομα Απόλλωνα. Τώρα αδύνατον να το κάνω κάτι τέτοιο με αυτό το γύφτο και με τέτοιους γύφτους, ο οποίος είναι παλιά καριόλια αυτά, παλιά καρφιά. Παλιά. Είναι τα παλιά της Λαμπρακιάδας και γελοί άνθρωποι που έρχονται γύρω-γύρω, ψάχνουν. Αυτός είναι γελίος. Έχει και 2-3 γελία δίπλα του. Είναι και 3-4 πρακτορία. Να και Γιωργοσοπούλου. Μαζί τους ήταν. Τώρα ξανάρθει με εμάς. Ελάνια κόρη. Βλέπεις, Ελάνια κόρη, πώς βγαίνουν τα κουκιά ένα-ένα. Βλέπεις γιατί θέλει καθάρισμα λοιπόν τον καράζι, η αποθήκη, το σπίτι μας, ο οίκος μας. Θέλει καθάρισμα. Άρα δεν σε πείραξε τίποτα άλλο, είχες άλλο στο μυαλό σου. Και βγαίνει η Σόζου και η άλλη Σόζου από την Κύπρο και λέει: εμείς δεν είμαστε με αυτούς. Είχατε κανονίσει κάτι όλοι μαζί. Η Χαλκίδα πήγε μόνη της, έσαξε προς το διάλο μόνη της. Οπότε σας έκανε και σπάσιμο μέσα στην προδοσία σας. Και μείνατε από εδώ, τώρα ξεκινήσετε τι να κάνετε. Και οι προδότες προδώσαν τους προδότες. Έχετε πολύ γέλιο πραγματικά να καθαρίσει όλος αυτός ο ιστός, να μπουν άτομα σωστά στα γραφεία. Ο Ελλήνος Συνέλευση, η Ελλήνος Συνέλευση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Όλα αυτές οι μπεμπεκίστες, όλα αυτά τα χοντροειδέστατα, όλα αυτά τα γελιότητα και ό,τι αξία σας δώσαμε θα σας την πάρω πίσω. Δεν αξίζεται τίποτα. Βέβαια οι πόρτες οι δικές μας είναι ανοιχτές και έχω πει ότι τα γραφεία μας εμάς είναι σαν τα κόκκινα φωτάκια. Εμείς δεν εξετάζουμε αν είσαι ουφολόγος, αν είσαι Εβραίος, αν είσαι μασόνος. Εφόσον είσαι με την Ελλάδα και συμφωνείς με το καταστατικό μας και αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή και η ανθρώπινη ζωή είναι σκλαβωμένη, είσαι μαζί μας. Γι' αυτό εγώ πραγματικά κάνω στόχο την ένωση χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα και δεν επιδέχεται εκεί μέσα να πεις τίποτα άλλο πέραν του ελληνισμού. Ό,τι άλλο το κρατάς απ' έξω. Όλες αυτές τις καρκίνους που είχαμε μέσα μας ήταν χαράγματα και παλιά. Και σας είπα, δεν μπορούμε να ενωθούμε στον χριστιανισμό γιατί θα μας πηδήξουν οι μουσουλμάνοι. Δεν μπορούμε να ενωθούμε στους μουσουλμάνους, στους μασόνους. Μπορούμε να ενωθούμε όμως σε κάτι που έχουμε όλοι κοινό. Την Ελλάδα μας και τον ελληνισμό. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να κάνω χατήρια. Δεν το καταλαβαίνεις. Ούτε μπορώ να κάνω εκτός σε γνώση και γνώση. Πραγματικά σας έγραψα. Και υπάρχουν χιλιάδες στοιχεία τα οποία θα είναι σαλοχητικό. Από πού γεννιόνται τα σύμβολα. Πότε γεννήθηκε το κάθε σύμβολο, τι είναι το κάθε σύμβολο, πώς γεωμετρείται, πώς είναι οι αριθμοί του, πώς κλειδώνει, πού πάει. Και φυσικά, σε καμία περίπτωση ποτέ δεν μπορείς να πεις μέλλον, μα δεν μπορεί να το πεις το μέλλον. Σίγουρα υπάρχει σχέδιο πολύ συγκεκριμένο τι ήρθε ο καθένας να κάνει, το οποίο γράφεται από τις μοίρες, την ώρα που γεννιέται, όχι που γεννιέται, που δημιουργείται, μέχρι την ώρα που θα πεθάνει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκτελεστεί. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες αστάθμητοι παράγοντες και κινείται μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων ροής τεράστιου χρόνου και χώρου. Μέλλον, ξεχάστε το. Τις μελλοντολογίες. Τέλος. Ό,τι έχει γίνει πίσω, τα ξέρουμε όλα. Τουλάχιστον αυτοί που πρέπει. Μπροστά, όλα εξαρτιόνται από τη ροή. Τι κάθεστε τώρα με τον κάθε κλιμίτζορα, με τον κάθε ξεφτύλα. Και δεν είναι ο μόνος μου. Γεμάτος ο κόσμος είναι. Για γεμίζει ο κόσμος αμάνους, καριόλιδες, χίλια διαόλια που το μυαλό σας είναι στα κάγκελα. Και βεβαίως αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει πολιτεία. Αν δεν υπάρχει πολιτεία, στην πολιτεία αυτό το ζώο, το ρέπα, ούτε στη λαϊκή απαγορεύεται. Θα κάνει συχνότητα στα φασολάκια και θα τα κάνει τόσο μαλακισμένα που δεν θα τρώγονται. Που σημαίνει
δεν μπορεί ούτε στη λαϊκή. Σκούφο για κλόουν ή ένα επάγγελμα να σε χαροποιεί. Σάμα ήμουν κάτι, θα δούμε τι θα γίνει στην πολιτεία για τέτοια. Κάτι, σάμα ήμουν κάτι, για να μην προσβάλλω και τη μαϊμού μου. Ανύπαρτη πολιτεία, ρε παιδιά. Ο καθένας γράφει ό,τι γελιότητα είναι και προβάλλεται. Σήμερα προβάλλονται χιλιάδες αντιαξιακά πράγματα. Και να συμβουλάει για αξίες. Πραγματικά, απ' τη μία, με χαροποιεί το γεγονός που καθαρίζει η Ελληνοσυνέλευση και που πραγματικά υπάρχουν άξια στελέχη. Πραγματικά μυαλά να κάτσουν να συνοηθούν με έναν άνθρωπο να του πούνε. Άντε τώρα να κάτσει, να του λέει άλλο για την αριθμολογία, να του λέει ότι ο Απόλλωνας είναι ένα εσαρκωμένο εκεί. Και άμα του δει τη φωτογραφία θα φύγει χιλιόμετρα, ο οποίο δεν μιλάει ούτε ελληνικά, ένα ζώο του κερατά, το οποίο πραγματικά στη Θήβα λέει, και αυτοθυμηθούν και οι Θηβαίοι, εγώ είμαι τρελό τώρα, αυτοί γιατί με ακούνε. Και έφυγε, του λέω, μη σε ξαναδώ μπροστά μου, θα σου κόψω να μην σα πω τι του πω. Να καθαρίσει ο οίκος όλος, να καθαρίσει πραγματικά, να μην αδικήσουμε κανέναν, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, συμφωνώ, δεν είναι θέμα like ή the like, το θέμα είναι ότι δεν κάνει κάτι, ουσιαστικά αντίβαρο ήταν, τους είχαμε και στα αυτιά μας. Θα πρέπει να καθαρίσει, να ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται, να συστρατευτεί ένας αριθμός πραγματικά ανθρώπων, να συνεννοείσαι, να υπάρχει μια διοίκηση. Το πρόβλημά μας είναι στη διοίκηση και αν αυτά τώρα, αν αυτό τώρα το λέτε διοίκηση, αν αυτά τα παιδιά μπορούσαν να διοικήσουν. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι με αυτά τα παιδιά μπορούσαν να συνεργαστείς για να διοικήσεις το φορέα, να πας να πάρεις χώρα. Πρέπει να σοβαρευτούμε, ρε παιδιά. Πρέπει να σοβαρευτούμε τώρα. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να δούμε τις ανοχές και να μπούμε σε μια πολύ καλή, στρατευμένη, πειθαρχημένη γραμμή. Πώς θα πάει να πάρει τη χώρα. Έχουμε σε πόλεμο, είμαστε πόλεμο. Πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας τα 14 και όλα τα μέτωπα. Κάτω να ασχολείσαι με τη Σόζου, την άλλη που κάνει. Έχουμε τη Βίκη τη Σόζου στην Κύπρο, η δήλωση παρέτηση. Να σε καλά, Βικούλα μου, σου εύχομαι το καλύτερο για σένα. Άντε, μου. Έλα. Μα δεν γίνεται. Έχετε δοκιμαστεί όλοι. Μερικοί έχετε κουραστεί. Άλλοι δεν μπορείτε να κάνετε και παραπάνω. Δεν κάνετε πίσω να μπει κανένα άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Βάρα παλαμάκια. Δεν έχετε πολύ να πάτε. Γελιότες θα δείτε. Λυπάμαι όμως για αυτά τα παιδιά που φτάσαν σε ένα τέτοιο χαμηλό επίπεδο το οποίο. Μπορούμε να πούμε μόνο ότι λυπάμαι. Δεν συζητάμε ότι έχω καμία απώλεια. Δεν είστε απώλεια για μας. Βάρος ήσασταν και από τον πολιτισμό μας δεν σας είπαμε να πάτε να φύγετε. Γιατί πού να πάτε. Εντάξει, δεν είχατε και πού να πάτε. Τώρα μάλλον βρήκατε. Δεν θα σας ευχηθώ τίποτα γιατί υπάρχει, αλλά πραγματικά λυπάμαι. Να καθαρίσει όλος οργανισμός. Να καθαρίσουν όλα τα γραφεία, να πάρουν τα συμβούλια άνθρωποι που αξίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλο αγώνα. Φανταστείτε τώρα να είχα βγάλει χρηματογράφο και να ήταν όλα αυτά τα παιδιά στα γραφεία. Άντε. Η Γιωργοσοπούλου. Με τη Σφολιάτα τώρα, ε. Η Σφολιάτα μαζί με τον Γιωργοσοπούλου, Μιμιδέ και όλοι αυτοί είναι όλοι πακέτο. Και μάλλον του προδώσανε και πάνε με τη Χαλκίδα. Ποια Χαλκίδα. Εκείνη είναι εντωμεταξύ Χαλκίδα. Την πήρε ο διάλογος την πήρε. Εκείνη τη Χαλκίδα την πήρε ο διάλογος. Θυμάμαι παλιά ήταν ένα βλάκα ο Εύρυπος. Ήρθε, του κάναμε εκπομπές, του σηκώσαμε το κανάλι, τελικά μας πρόδωσε. Τελικά μας πρόδωσε. Ο Αμάρατος από τη Χαλκίδα ήταν. Η Γιουργοσοπούλα από εκεί. Όλοι για όλοι. Κάτι γίνεται με τη Χαλκίδα. Πρέπει να τη σπάσουμε. Περιμένω δυνάμεις Χαλκίδας να ανοίξουμε γραφείο, να ανοίξουμε 2-3 γραφεία. Η Εύβοια πρέπει να ανοίξει. Πραγματικά έχουμε ένα παλικάρι και γραφείο και άξιο συνέλληνα στην Εύβοια Βόρεια. Ο οποίο τώρα πρέπει να πρωτοστάτηστε, να φουντώσει όλη η Ελλάδα, παιδιά. Πρέπει τα καρκινώματα αυτά, αυτά τα καρκινώματα μας κρατάγανε πίσω, είναι αντίβαρα. Και δεν είχαμε και ψυχή να τα διώξουμε και δεν μας κάνανε και τίποτα. Τώρα που έκαναν, είναι μεγάλη ευκαιρία, παιδιά. Να καθαρίσουμε τους σταύρους τους δικούς μας, όχι να μιλάμε για τους σταύρους του Αβιάτου, τους δικούς μας να τους αφήνουμε έτσι, να βγάλουμε και να πετάξουμε τα αντίβαρά μας, να δούμε τι ζημιά, όχι από ανθρωπινό δυναμικό. Αυτό δεν είναι ζημιά. Τι μας έχουν κλέψει, τι αρχεία μας έχουν κλέψει, τι ζημιά μας έχουν κάνει και να πάρουν το δρόμο όπως πρέπει να πάρουν. Δυνατά όλοι, ενωμένοι, πραγματικά μετά από την προδοσία φουντώσαν όλες οι δράσεις, στις δράσεις να είστε όλοι, να παραλάβετε τα γραφεία σας, να ανοίξετε γραφεία για να παραλάβουμε την Ελλάδα. Θέλει σοβαρότητα, θέλει καλά μυαλά, θέλει στο στόχο και στο σκοπό. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Σας ξανά είπα και σε άλλο ηχητικό. Η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Δεν είναι δύο, είναι μία. Ούτε γκρίζα ζώνη. Με το που φύσα την αλήθεια, πας στη λύθη.
Γύρω από την αλήθεια είναι χιλιάδες ψέματα και σενάρια. Όλα αυτά τα ψέματα και τα σενάρια είναι ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο το ζούμε ήδη σήμερα σε όλη την πολιτεία μας. Συνεχίζεται και κάνετε το ίδιο. Δεν πρέπει να φύγεις από το στόχο και το σκοπό. Κοίταξε το στα μάτια, αδερφέ. Και δεν με νοιάζει από πού έρχεσαι. Τα χαράγματα βόλεψα τα. Πνίχτα, φτιάξε καινούργια. Ο στόχος και ο σκοπός είναι μεγάλος. Έλα να τον κάνουμε. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Βεβαίως είναι η γελία όλα αυτά που συμβαίνουν και από άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονται. Τόσο σοβαρότητα είχαν και για την Ελλάδα και για την Ελληνική Συνέλευση. Άλλια, όλοι αυτοί που μιλάνε για Ελλάδα τώρα, εγώ προσωπικά τους απαγορεύω. Η γελιότητά τους δεν τους θα απαγορεύσει, γιατί είναι απλά γελίες. Δεν ξέρει και τι κάνει. Μέχρι το τέλος, στη στράτευση όλων, μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Φυσικά να μην αδικήσουμε κανέναν. Και συμφωνώ. Όταν κάποιος συμφωνεί με ένα like, να μας πει πού συμφωνεί, να δούμε και εμείς, μήπως δεν είδαμε και εμείς κάτι. Γιατί κάνει λέει σε κούπιτε. Συμφωνείς με τον προδότη μας ή με τη στάση του. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται ούτε σε κόμμα ούτε σε φορέα. Πόσο μάλλον σε ελληνικό φορέα όπως είμαστε εμείς. Θα είσαι στη Νέα Δημοκρατία και θα πάει να κάνει like στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και αυτό λέγεται δημοκρατία. Ρε, κάνετε πλάκα ενώπιση πολέμου. Άντε να κόψω το λαιμό σας, όγερε. Ή με την Ελλήνων Συνέλευση ή καθίστε απέναντι. Αλλιώς μην έρχεστε κοντά εδώ πέρα. Εδώ δεν γίνεται ούτε καφενείο, ούτε παιδική χαρά. Έχετε τα γραφεία σας. Έχετε τόσο μεγάλη οργάνωση. Έχετε τις περιφέρειές σας τώρα. Τα κίνητά σας όλα. Σήκωσαμε την Ελλάδα στο πόδι. Είμαστε λίγο πριν την κυβέρνηση. Και κάθε βλαμμένο δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει τι είναι. Και δεν ξέρει τι θα κάνει. Και κράζει. Όποιος θέλει να κάνει την παραίτησή του πριν το διαγράψω, κατευθείαν στα γραφεία την παραίτησή του και δεν θα μιλήσω καθόλου. Σηκώνω το κεφί και τις ομάδες μας και πάει στο διάλογο που θέλει. Τι παραιτήσεις μας κάνετε, παραιτήσεις από το Facebook. Κάνεις τόσο γελί, ρε. Είσαι σε οργανισμό και κάνεις παραίτηση από το Facebook και μας λες και το λόγο που φεύγεις. Και εκτίθεσαι χειρότερα. Νομίζω ότι μας έκανες κανένα κακό τώρα. Έδειξες πόσο γελίος είσαι και γελάει όλη η Ελλάδα με εσάς. Και εγώ ντρέπομαι προσωπικά που εσείς ήσασταν συνέγινες σε γραφεία, σε διοικητικές θέσεις και γράφετε ένα κατάπτυστο κείμενο και μου λες: Ο Σόρας είναι δούριος ύφος, μας έχει παραδώσει το καθεστώς και το να βρεις αποδείξεις για θα σου σπάσω το κεφάλι. Θα σε δώσω. Και θα σας δώσω όλους μαζί όσοι έχετε πει. Απ' τη μία, απ' την άλλη. Εγώ, βασιλιάς μου, θέλω να πηγαίνει μπροστά. Γιατί είδατε κανένα να πάει μπροστά μέχρι τώρα? Όλοι πίσω κάθεστε, ρε ζωντόβολα. Ποιος πήγε μπροστά, είδες κανένα να πάει μπροστά? Για πες μου ένα ρε που πήγε μπροστά. Ο βασιλιάς μου να πάει μπροστά. Γιατί είδες κανένα βασιλιά να πάει μπροστά, είδες κανένα να πάει άλλον? Έχεις κανένα να πάει μπροστά, πήγε κανένας μπροστά? Δεν έχεις. Αλλά ο βασιλιάς πήγε να πάει μπροστά. Και γνώρισα τον εισαρκωμένο Απόλλωνα. Πόσο αρρώστια έχετε. Πραγματικά σας λυπάμαι. Πραγματικά έχω φτάσει σε σημείο, τόσο σκληρός που είμαι, αλλά να λυπηθώ εσάς. Εσάς σας λυπάμαι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις Ελλήνες. Στις θέσεις μας όλοι. Η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων. Είμαστε πολλοί, είμαστε αρκετοί, μας λείπει η διοίκηση. Διώχτω τους καρκίνους και να συστρατεύσουμε το άτομα με μυαλό να πάρουμε την Ελλάδα. Δεν παίρνουμε την Ελλάδα με αυτούς τους καβάλαιδες. Αυτοί πρέπει να φύγουν, είναι αντίβαρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.